όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνεις την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν' τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν' τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, προσωπική οικογένεια, χωρίς την οποία έλα εδώ. Και αυτό είναι ο Τάιλερ. Κλείστον αυτόνα. Το πρώτο είπα στη σειρά. Δεν είναι αυτό το πρώτο, φίλε μου. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Καλημέρα. Με αυτά τα συστήματα εδώ πέρα μας έχουν πέσει, τα συστήματα μας έχουν καταστρέψει, τα συστήματα αυτά. Για να ανοίξω εγώ λίγο εδώ πέρα να δω. Από την καλημέρα μου, καλημέρα. Μία εισαγωγή πήγα να κάνω κι εγώ, να περιαυτολογήσω λιγάκι, και έπεσαν τα συστήματα εδώ να μας φάνε. Ρε φίλε. Κλείστα όλα. Ξαναβάλε θυγατέρα. Βάλε θυγατέρα να σου στείλω ποιο θέλω να βάλεις. Βάλε θυγατέρα ξανά, βάλε λίγο.
στον ηρών την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Λοιπόν, τώρα βάλε το σωστό. Το έχεις? Το έχεις. Τώρα βάλε το σωστό. Λίγο πιο δυνατά βάλτε. Ηρεμήστε. Θα τα αλλάξω όλα, παιδιά. Καταρχάς θα αλλάξω αυτόν τον απέναντί μου. Που με λέτε κατσελάκι. Για τόσο καιρό δεν σου έλεγε. Σταμάτα. Ένα πράγμα σε είπα να βάλεις. Δεν ήρθε. Με είπε και κατσελάκι πριν. Στέφανε, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Είναι της μόδας. Θα τα αλλάξω όλα. Θα τα αλλάξω όλα. Θα βάλω στη θέση του Δαμιανίδη που τον εμπιστεύομαι εκεί πέρα. Που δεν μου κάνει τέτοιες... Στέφανε, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Ρε τι τραβάμε ρε φίλε, πρωί πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς το φώναζα, για ξαναβάλω το λιγάκι αυτό. Για ξαναβάλω το λιγάκι. Σιγά σιγά θα αλλάξουν όλα, παιδιά. Τι θες εσύ? Σε θέλει όλη η χώρα. Θα σας πω τώρα σε λίγο ποιοι το θέλουν αυτοί. Θα σας κάνω ανάλυση, αλλά να ξέρετε κάτι. Τώρα θα βάλεις το δεύτερο, εντάξει, Κωστάκο, εντάξει, τώρα έτοιμος για να βάλεις το δεύτερο. Να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή φώναζαν σε μένα ο Στέφανο, Στέφανε προχώρα, άλλαξε τα όλα, εάν θα ανέβαινα εκεί πάνω να έλεγα δύο λόγια, δεν θα έλεγα αυτό το οποίο είπε. Παρακαλώ. Αλλά πάρα απ' όλα, θα ευχαριστήσω τη δική μου προσωπική οικογένεια, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Και αυτό είναι ο Τάιλερ και η Φάρλη στη κυλίτσα μας. Ο Τάιλερ και η Φάρλη. Γιατί χωρίς τον Τάιλερ και τη Φάρλη, τη σκυλίτσα, δεν θα ήταν εκεί, παιδιά. Ο Τάιλερ είναι ο σκυ... όχι, ο Τάιλερ... Κάτσε, μπερδεύτηκα. Φάρλη είναι η σύζυγος ή ο Τάιλερ είναι ο σύζυγος? Με μπέρδεψε. Ο Τάιλερ είναι η σύζυγος. Βάλτα σε μια σειρά, ρε Σικώστα, γιατί το έχω μπερδεμένο. Ο Τάιλερ είναι η σύζυγος ή άλλη είναι η σκυλίτσα? Ή ο σύζυγος. Ο σύζυγος, έστω. Ο Τάιλερ είναι ο σύζυγος, ε? Και η Φάρλη είναι η σκυλίτσα. Όχι, ήταν από εδώ, μην μπερδευτούμε. Ωραία. Να ξέρετε ότι αν ανέβαινα εκεί πάνω, δεν θα έλεγα ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, τον Τάιλερ, τον σύζυγο και την Φάρλη τη σκυλίτσα. Είναι δεδομένο αυτό, να το ξέρετε. Και από κάτω, αυτοί οι 5-10 νοματέοι, σαν σκόρπια διαδήλωση που ήταν, πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα σας το εξηγήσω, θα σας το αναλύσω. Καλημέρα σε όλους τους Φόκουερ. Από όπου μας ακούτε και όπως και αν μας ακούτε. Μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr ή μέσα από τα live stream που κάνουμε στις ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ αυτά τα οποία υπόσχομαι τα κάνω πράξη. Στέφανε, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Έχω αλλάξει τον Ερμέ και έχω κάτσει τον Δαμιανίδη, τον Γιώργο τώρα. Γεια σου, Ερμέ! Έφυγες. Θα με ξαναπεί σε μένα κασελάκι, θα δεις εσύ τι θα γίνει. Θα δεις εσύ τι θα γίνει. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η βάρδια του Κώστα του Ερμέ εδώ. Έχει επιστρέψει στο ραδιόφωνο μας, το παλικάρι μας. Και έχει έρθει με χιουμοράκι. Και δεν του έρχονται και τα βίντεο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω κάτι λιγάκι για την δημοσιογραφική ξεφτύλα η οποία ευθύνεται για ακόμα μία φορά σε αυτό το οποίο βάφτισαν φαινόμενο κασελάκι. Σε αυτόν τον ανύπαρκτο και κενό πολιτικά τύπο, ο οποίος δεν είχε να μας δείξει τίποτα από την πολιτική του τέλος πάντων υπόσταση. Το μόνο που είχε να μας δείξει είναι το lifestyle του, το οποίο για κάποιο λόγο το διαφήμισαν οι αλητήριοι δημοσιογράφοι. Και για ακόμα μια φορά οι δημοσιογράφοι έπαιξαν το ρόλο τους, όπως έπαιξαν στην περίπτωση του κορονοϊού, όπως έχουν παίξει σε κάθε κρίση, όπως είναι αυτή με τις ταυτότητες, που από σήμερα ξεκινάει η διάθεσή τους. Να τρέξουμε να μην πάρουμε. Να τρέξουμε να μην πάρουμε. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι μεγάλο παιδί και κάνει ό,τι αυτόν το φωτίσει ο Θεός. Αν πιστεύει στο Θεό. Εντάξει, αν πιστεύει στο Θεό. Γιατί αυτός ο Κασελάκης, εν τη ρήμη του λόγου, είπε πρώτα ο Θεός σε κάποια φάση. Έσπευσε ο ίδιος βέβαια να το αλλάξει, είπε τρόπος του λέγει, ήταν αδόκιμος ο όρος. Προφανώς, γιατί κόντεψε να του καεί η γλώσσα όταν είπε πρώτα ο Θεός. Γιατί είναι αθεόφοβος. Αλλά θέλω να στυλιτεύσω λίγο τη στάση των δημοσιογράφων, που σε κάθε περίπτωση που θα έπρεπε να ενημερώσουν σωστά τον ελληνικό λαό, το μόνο που κάνουν είναι να τον παραπληροφορούν. Έχουν φτάσει στο σημείο δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι χρόνια στο κουρμπέτι, και φυσικά χρόνια τους βρίζω εγώ προσωπικά, γιατί θεωρώ κάποιες καρικατούρες της δημοσιογραφίας απλά άχρηστες και ανίκανες να ενημερώνουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι γελοί,
γελοί και αποδεικνύεται η γελιότητά τους όταν φτάνουν να κάνουν ρεπορτάζ για το αν ο Κασελάκης με τον Τάιλερ και τη Φάρλι βγήκαν έξω για χέσιμο, συγγνώμη πρωί-πρωί, αλλά αυτό τους έκανε η σκυλίτσα χθες, που είχαν να τη βγάλουν και καλά φιλόζωοι. Για να βγάλεις το σκυλί και να τα κάνει κατευθείαν το σκυλί με το που το βγάζεις στο πλακάκι πάνω, σημαίνει ότι το σκυλί είχε σκάσει. Και το έκανε κατευθείαν και τον τραβούσαν οι κάμερες τη Φάρλι να κάνει την ανάγκη της. Αλλά το χέσιμο της Φάρλι είναι πραγματικά η απάντηση, που δεν μου φταίει σε τίποτα το σκυλάκι, σε τίποτα εντελώς δηλαδή, η απάντηση σε όλους τους δημοσιογράφους που έχουν πάρει κατά πόδας αυτούς τους δυο, που ντε και καλά θέλουν να μας τους επιβάλλουν ως μοντέλο της σύγχρονης οικογένειας. Δηλαδή εντάξει, συνάδελφοι της πλάκας. Εντάξει τώρα δηλαδή. Ντροπή, ντροπή για ακόμα μια φορά. Και από όλο το χθεσινό γέλασα με το πέσιμο που έκανε η Λουκά στον Κασελάκη. Δεν θα το βάλω το ηχητικό, δεν ξέρω αν μας ακούει η Ελένη. Καλημέρα Ελένη, δεν θα το βάλω το ηχητικό γιατί λες χοντρά πράγματα μέσα. Και αυτά τα οποία λες μπορεί να μας φέρουν και πρόστιμο στο σταθμό, οπότε θα μπω στη διαδικασία να προστατέψω το ραδιόφωνο μας. Και δεν θα βάλω το ηχητικό, θα σου πω μόνο καλή μου Ελένη, αν με ακούς, ότι τα έχωσες καλά. Αλλά αυτή τη μάσκα την κόκκινη που φορούσες, τι την ήθελες καλή μου τη μάσκα και τη φορούσες. Τα γάντια γιατί τα φορούσες και ήσουν να λες και είχες κατέβει από το Star Trek. Και δεν υπάρχει κορονοϊός ρε εσύ Ελένη. Δηλαδή εντάξει, εσείς αυτοί οι οποίοι φώναζες από πριν καν εμείς μπορούμε να αρθρώσουμε μία πρόταση, φώναζες να αντισταθούμε και να επαναστατήσουμε. Μην τρως εσύ τώρα τον παπά με τον κορονοϊό. Μην τρως αυτό το μεγάλο μέγιστο, τρισμέγιστο παραμύθι που σήμερα θα το αποδομήσουμε λίγο μετά τις 9 με τον χειρουργό τον κύριο Γάκη. Με τρόπο επιστημονικό, μέσω της στατιστικής. Και μέσω της στατιστικής, να ξέρετε, δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να κρυφτείς μέσα από τη στατιστική. Και αν θέλετε λίγο να το πάμε και σε αυτό το φαινόμενο Κασελάκη και να συζητήσουμε τα νούμερα, αφήστε με να σας κάνω λίγο μία ανάλυση. Πήγανε χτες και ψήφισαν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της τέταρτης θεσμικά εξουσίας σε αυτή την χώρα που λέγεται Ελλάδα, ψωροκόστε να την έχουν καταντήσει, χρόνια τώρα, πήγανε και ψήφισαν 135.000 άτομα. 135.000 άτομα. Το 50+%, δηλαδή πάνω από 65.000 άτομα, 67-68.000 άτομα, ψήφισαν τον Κασελάκη. Έναν άνθρωπο, ο οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά, και εδώ υπάρχουν ευθύνες, σε ποιους? Όχι σε αυτούς που πήγαν και τον ψήφισαν, ή σε αυτούς που πήγαν και δεν τον ψήφισαν. Σε αυτούς οι οποίοι είστε ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πατήσατε τον πόδι σας, δεν κουνήσατε τον πόδι σας. Δηλαδή, πρώτον, οι 65.000 που ψήφισαν, 67.000 που ψήφισαν τον Κασελάκη είναι σύνολο κάτω από το 1,5% του εκλογικού σώματος της χώρας μας. Με τα δεδομένα της Singular Logic τώρα μιλάω, έτσι, δεν μιλάω με αυτά τα οποία είναι πραγματικά, γιατί πραγματικά είναι κάτω από το 0,5%. Κάτω από το 0,5% των ψηφοφόρων πήγε και ψήφισε και έβγαλε τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής. Στις τελευταίες εκλογές, 930.000 ψηφοφόροι πήγατε και ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. 930.000 ψηφοφόροι. Και τώρα πήγατε 135. Καταλαβαίνετε το νούμερο της αποχής? Η αποχή είναι τεράστια. Είναι της τάξεως, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, πρόχειρος υπολογισμός, 80% και. Από τις 930.000 πήγανε 135. Και αφήσατε τις 65, 67, 68.000 να βγάλουν τον Κασελάκη. Καταρχάς όλοι όσοι πήγατε, δηλαδή δώσατε στις τελευταίες εκλογές στις ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 17,83%, 18%. 18% στο ΣΥΡΙΖΑ δώσατε. Και πήγατε οι 135. Έχω να σας πω ότι το ΜέΡΑ25 που έμεινε έξω με 2,5% είχε ψήφους 130.000. Δηλαδή πάνω κάτω όσοι πήγατε να ψηφίσετε. Για ακόμα μία φορά
οι Έλληνες ψηφοφόροι πετάνε χαρταετό. Εκτός αν αυτοί οι οποίοι πήγανε και ψηφίσαν οι 130.000 είναι πλέον το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 2,5%. Πάω πάσο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 2,5%, πάω πάσο. Αλλά αν έχει πέσει στο 2,5%, γιατί μας πρίζουν τα άντερα και τα σηκώτια οι δημοσιογράφοι και ασχολούμαστε με το 2,5% και μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα και βλέπουμε μέχρι και το που κάνει την ανάγκη της η σκυλίτσα του Κασελάκη και του Τάιλερ. Και τον βλέπουμε να βγαίνει πάνω και να ευχαριστεί την οικογένειά του, τον Τάιλερ και τη σκυλίτσα τη Φάρλι, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εδώ. Από τους 930.000 Σιριζέους ψηφοφόρους, γιατί πήγαν να ψηφίσουν μόνο οι 135. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Επιτέλους αυτή τη χώρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά κάθε φορά που έχουμε εκλογικές διαδικασίες. Καταρχάς να συμμετέχουμε. Αλλά και σε δεύτερο βαθμό, σε δεύτερη ανάγνωση, να προσέχουμε και τι ψηφίζουμε. Γιατί μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Γιατί τώρα αυτοί οι 65.000, οι οποίοι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιοι είναι και πήγαν και ψήφισαν το συνονόματό μου, του έδωσαν τα κλειδιά του μαγαζιού του ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια. 65.000 νοματέοι. Και εμένα αυτοί οι 65.000 νοματέοι, κανένας δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ομάδες κοινωνικές οι οποίες δεν αγαπάνε την πατρίδα. Δεν αγαπάνε τις αρχές και τις αξίες που αντιπροσωπεύει ή θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει η Ελλάδα. Και οι άλλοι, οι Σιριζέοι, οι αριστεροί, οι παραδοσιακοί, σιώπησαν. Και η σιωπή, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι συνενοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι αριστεροί, με αυτά που ψηφίζουμε, οι δεξιοί, τώρα δεν μου αρέσουν αυτοί οι διαχωρισμοί, αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέω, με αυτά τα οποία ψηφίζουμε. Γιατί και οι πατριώτες έχουμε κάνει έγκλημα στις τελευταίες εκλογές. Κατ' εμέ ξεκάθαρο έγκλημα. Γιατί υπήρξαν ψηφοφόροι της τάξης του 5%, ψηφοφόροι καθ' υπόδειξη, που επειδή έδειξε ένας που το μνημονεύουν κάποιοι, άκουγα και πριν τον άλλον να βγήκε εδώ στον Ερμέ το πρωί και έλεγε αν χτύπησε κάποιον ο Κασιδιάρης. Ρε εσύ, στην τηλεόραση δεν τις έριξες φαλιάρες στην Κανέλη? Δεν έριξες φαλιάρες στην Κανέλη στην τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κασιδιάρης? Άλλος ήταν. Δεν ήταν αυτός ρε παιδιά. Δεν ήταν αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Αυτός ήταν. Άλλος συμμετείχε και ακουγόταν στις τηλεφωνικές συνομιλίες. Τότε στην υπόθεση του Φίσα. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ο Κασιδιάρης μπορεί να έχει έρισμα λαϊκό. Δεν αντιλέγω ότι η μερίδα του ελληνικού λαού θεωρεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Δικαίωμά σας να το πιστεύετε. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Παπαδόπουλος είναι, για παράδειγμα, ο ιδανικός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Δεν λέω ότι στη Χούντα δεν έγιναν πράγματα, αλλά στη Χούντα έγιναν και πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε, να μας ντροπιάζει το ότι έγιναν στην Ελλάδα αυτά τα οποία έγιναν επί Χούντας. Μην ξεχνιέστε. Μην τα ωρεοποιούμε όλα όπως μας βολεύει. Δεν πρέπει. Γιατί μετά θα κάνουμε τα ίδια λάθη και θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Υπέδειξε λοιπόν ο Κασιδιάρης μέσα από το Δομογό τους Σπαρτιάτες και οι Σπαρτιάτες ήρθαν στην πολιτική σκηνή του τόπου με 5% σχεδόν και μαλώνουν κατά 40 χιλιάρικα της κομματικής επιδότησης. Έχουν γίνει τσίρκο. Τσιρκολίκι. Πατριωτικό τσιρκολίκι έχουν γίνει. Και μη μου λέτε, Δαμιανίδη, γιατί δεν είσαι ενωτικός, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Σαφώς και το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει αυτή την πολυδιάσπαση. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ή θα ήθελα τυφλούμε. Ή θα το καταλάβουμε. Ή θα παίζουμε την κολοκυθιά. Ψηφίσανε λοιπόν τους Σπαρτιάτες, γιατί τους υπέδειξε ο Κασιδιάρης να ψηφίσουν τους Σπαρτιάτες, και τώρα οι πατριώτες που βλέπουν τους Σπαρτιάτες να κάνουν αυτά τα τσιρκολίκια μέσα στη Βουλή, τραβάνε τα μαλλιά τους. Τα τραβάνε. Από την άλλη περίπτωση έχουμε το κόμμα της Νίκης. Που από την αρχή εγώ φώναζα και έλεγα: δεν μπορείτε να μου ζητάτε εμένα να σε ψηφίσω και να μην ξέρω ποιοι είναι πίσω από το βουλευτήριο. Ποιοι είναι πίσω από το βουλευτήριο. Και μαθαίνω τώρα εδώ πέρα ότι επειδή εγώ έβγαλα προχθές τη Ματσουκατίδου και κάναμε τη συνέντευξη, έχουν αρχίσει και δέχονται, διαγραφέντα στελέχη της Νίκης, απειλές. Διαβάζω μήνυμα που μου ήρθε την περασμένη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
και το στέλνει υποψήφιος διαγραφέντας σε άλλο υποψήφιο διαγραφέντα. Φίλε τάδε, μπιπ το όνομα, δεν το λέω, με κάλεσε ο Δαμιανίδης, αλλά του είπα θα του μιλήσω αργότερα γιατί το πρωί δέχτηκα απειλητικό ανώνυμο τηλεφώνημα ότι θα μου υποβληθούν μηνύσεις για συκοβατική δυσφήμιση εάν επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στη συνέλευση. Παρακολουθούν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Ενημέρωσε την τάδε, άλλη διαγραφήσα. Ας πει στο Δαμιανίδη να κάνει γενική αναφορά για τα συμβαίνοντα τα περίεργα στο τάδε μέρος τέλος πάντων. Έχω κλείσει άλλο τηλέφωνο και έβαλα φίλο μου να το ψάξει αν με παρακολουθούν κτλ. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε απειλητικά τηλεφωνήματα. Μην μιλήσει κάποιος για αυτά τα οποία έχει καταγγείλει ως άνθρωπος ο οποίος ήταν βρισκόταν μέσα στο κόμμα και μετά τον διαγράψατε. Είναι δυνατόν να μου λένε εμένα στο τηλέφωνο και το λέω με πάσα επιφύλαξη και θα ήθελα ενδεχομένως να με διαψεύσουνε. Μπήκατε εκεί μέσα για να εξυπηρετήσετε τον πατριωτισμό ή για να βάλετε τους δικούς σας επιστημονικούς συνεργάτες και αν δεν έχουν proficiency, δηλαδή πτυχίο αγγλικής γλώσσας, τους λέτε δεν πειράζει, έχουμε τρόπο εμείς να το πάρουμε. Και αναφέρομαι σε καταγγελία που μου έγινε για βουλευτή. Από τη μια ακούω τον Βελόπουλο εδώ πέρα να λέει ότι οι βουλευτές της συγκεκριμένης παράταξης είναι κατά πόδας σε, πώς το λένε, σε επιχειρηματίες και τους κουβαλάνε στον Άριο Πάγο τη βαλίτσα. Από την άλλη ακούω για ανώνυμα τηλεφωνήματα, ακούω για προφήσεις τα οποία θα τα πάρουμε με τρόπο, ξέρεις, λίγο λάδωμα κτλ. Αυτά ρε παιδιά δεν είναι πατριωτικά. Και ακούω και άλλα πράγματα. Γιατί εμένα η αρχική μου ένσταση σε αυτή την ιστορία είναι ποιοι είναι στο βουλευτήριο. Και 2-3 ονόματα που έδωσα προχθές, τα έδωσα γιατί μου τα δώσανε και ρώτησα. Είναι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν είσαι στο βουλευτήριο είσαι και αρχιμασόνος. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι στο βουλευτήριο είσαι και ο αρχιεγκληματίας. Εγώ γιατί δεν το ξέρω. Γιατί κρύβεσαι από τον πατριώτη χριστιανό ψηφοφόρο που σε ψήφισε. Ας βγουν και να μου απαντήσουν. Υπάρχει στο βουλευτήριο άνθρωπος ο οποίος έχει το λογιστήριο της Φιλοθέου και το λογιστήριο της Νίκης. Και δεν λέω ότι είναι κακό να είσαι σε ένα λογιστήριο ενός μοναστηριού και σε ένα λογιστήριο ενός κόμματος. Προφανώς είσαι καλός λογιστής. Αλλά υφίσταται αυτή η καταγγελία. Και να ξέρετε, εγώ από απειλητικά ανώνυμα τηλεφωνήματα χαμπαριάζω. Δεν χαμπαριάζω. Και θα τα λέω όλα. Μαζί μου έχω το Θεό. Στο Θεό πιστεύω και ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου. Και ο Θεός τα βλέπει όλα. Εγώ αυτά τα οποία μαθαίνω από ανθρώπους οι οποίοι φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι μου λένε «Σε παρακαλώ Στέφανε μη βγει παρά έξω και μαθευτεί το όνομά μου» και αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους, δεν τα καταλαβαίνω. Από κανένα κόμμα. Από κανένα κόμμα. Πόσο μάλλον όταν τα κόμματα αυτά είναι πατριωτικά. Και ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Ούτε η Νίκη, ούτε οι Σπαρτιάτες, ούτε ο Κασελάκης, ούτε η Κωνσταντοπούλου και όποιοι άλλοι. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημα είναι η ιεραρχία της Εκκλησίας που είναι αγκαζέ αυτοί οι δύο και μας έχουν επιβάλει αυτά τα οποία μας έχουν επιβάλει. Γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις ταυτότητες. Ένα θέμα το οποίο γραφικοποιήθηκε. Με πολύ άσχημο τρόπο γραφικοποιήθηκε. Αλλά από σήμερα είναι γεγονός. Κάποιοι ήδη κλείνουν τα ραντεβού τους, έχουν ήδη κλείσει τα ραντεβού τους και θα πληρώσουν 10 ευρώ ο καθένας για να πάρουν την καινούργια ταυτότητα και να παραχωρήσουν φόρα παρτίδα τα προσωπικά τους δεδομένα. Η δική μου στάση την ξέρετε, την έχω πει. Δεν πρόκειται να πάρω την πάρω. Και όταν χρειαστεί και μπορούν να επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα, πάλι απέναντι θα είμαι. Ακόμα και να την επιβάλλουν, που δεν δικαιούνται να την επιβάλλουν, γιατί τα έχουμε αναλύσει. Γιατί για μία ακόμα φορά βιάζει η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτά τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά, τα κάνει υποχρεωτικά. Και επειδή, να ξέρετε, εδώ δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω όσο με αντέχει το σκηνή. Φωτοβολταϊκά, βγάλαμε την Παρασκευή και ακούστε το, ακούστε και την καταγγελία που έκανε ο κύριος Κωνσταντινίδης για τους κάτοικους στην Χαλκιδόνα έξω από τη Θεσσαλονίκη που αντιδρούν για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Τέρνα μεγέθους όσο 1000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Τέρνα κάνει στο ξηροχώρι Θεσσαλονίκης ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μαμούθ
μεγέθους όσο 1000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Για να το καταλάβετε στα μέγεθος το λέω. Και αντιδρούν οι κάτοικοι και κάτι φαίνεται ότι θα μπορέσουν να το σταματήσουν. Κάπως φαίνεται ότι θα μπορέσει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Μακάρι. Μαθαίνω όμως απίστευτα πράγματα για αυτή την ιστορία και για την προσπάθεια που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και θυγατρικές της στη γύρω περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή και στο Ξηροχώρι και στην Πικρολίμνη και στο Αρτζάν, ακόμη και σε περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Natura, προσέξτε με λίγο, σε περιοχές της ζώνης Natura, να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Και θα πω και το άλλο. Απευθύνομαι προς την περιφέρεια, τον Τζιτζικώστα, ως επικεφαλής της περιφέρειας, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ερώτηση θέτω. Για αυτό το πάρκο, μεγέθους 1000 γηπέδων ποδοσφαίρου, το φωτοβολταϊκό πάρκο, τη Στέρνα, έχει δοθεί, ισχύει η πληροφορία ότι έχει δοθεί αρνητική γνωμοδότηση η οποία παρακάμφθηκε? Ισχύει ότι, να το πω απλά να το καταλάβετε, ισχύει ότι κάποιος έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά? Όχι, δεν πρέπει να γίνει εκεί φωτοβολταϊκό πάρκο γιατί υπάρχει το τάδε πρόβλημα. Εγώ ξέρω και το πρόβλημα, αλλά δεν θα πω το πρόβλημα. Ισχύει ότι έχει υπάρξει, αρνητική γνωμοδότηση, καταρχάς στην περίπτωση, για να μην μπερδεύομαι, στην περίπτωση του πάρκου στην Χαλκιδόνα, εκεί στην περιοχή που κάναμε συζήτηση την Παρασκευή, δεν ανήκει σε ζώνη Natura, για να μην μπερδευτείτε. Αλλά υπάρχουν άλλα πάρκα τα οποία ετοιμάζει η Τέρνα και θυγατρικές άλλες, με την ίδια διεύθυνση εταιρείες, ότι θα κάνουν πάρκο ακόμα και σε ζώνη Natura. Που αντιλαμβάνεστε το έγκλημα. Αλλά ισχύει για το πάρκο του Ξηροχωρίου ότι υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση? Ερωτηματικό. Δεν ξέρω. Γιώργο, άμα καμιά φορά με βρεις με μπουρμπουλήφες στο Θερμαϊκό, να ξέρεις. Άμα δεις μπουρμπουλήφες, πιθανόν να είμαι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Το αντιλαμβάνεσαι, ρε αδελφέ μου, το έγκλημα. Σε ζώνη Natura να πάνε να κάνουν πάρκο φωτοβολταϊκό, παρακάμπτοντας δεν ξέρω κι εγώ πόσους οικολογικούς λόγους. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σπάνιο ζώο στην περιοχή, ένα σπάνιο πτηνό στην περιοχή, γιατί για να μπει μια ζώνη στη Natura, σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί. Τέλος πάντων. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και αυτά. Και για αυτό το θέμα το οποίο σας είπα, έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις. Κι άλλες αποκαλύψεις έρχονται. Αλλά παρακαλώ, ακούστε τη συνέντευξη του κύριου Κωνσταντινίδη την Παρασκευή. Είναι στο YouTube του Focus FM. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει και η συνέντευξη και συζήτηση που κάναμε για 20 λεπτά με τον Κωνσταντίνο τον Ελευθερίου και αποδομήσαμε με επιχειρήματα το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης. Που δεν είναι πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι πράσινη ανάπτυξη. Είναι μόλυνση, είναι απανθρωπιά και είναι υποκρισία. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και κυρίαρχα και οι ανεμογεννήτριες, 24.000 από τις οποίες θέλει να εγκαταστήσει σε ολόκληρη τη χώρα ο Μητσοτάκης. Που ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Και όχι όλοι οι υπόλοιποι. Όχι όλοι οι υπόλοιποι. Και έρχομαι λίγο σε κάτι το οποίο θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Δώσε ρε Γιώργη το βίντεο. Δώσε το βίντεο. Δώσε το βίντεο με το λαδάκι. Το λάδι θα το πούμε. Θα πούμε το λάδι λαδάκι, παιδιά. Θα το βάζουμε σε θησαυροφυλάκια. Με αντικλεπτικά. Πάμε να τα ακούσουμε λιγάκι. Για να πάμε και στην Μεσσηνία για να δούμε τι γίνεται με το λάδι. Γιατί εδώ έχουμε τρομάξει, κύριε Κόκκινε, με αυτά που ακούμε. Για 15 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ, τις τιμές τις βλέπουμε. 15 ευρώ το λίτρο το λάδι. Είναι είδος πολυτελείας πλέον. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Αυτά που άκουσα και από τις κυρίες πριν από λίγο. Με το λάδι συγκεκριμένα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Ισπανία, η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα, έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ποσότητες. Με αποτέλεσμα να έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Από εκεί και μετά η καμπάνια που έχει γίνει με την ελληνική διατροφή φαίνεται ότι έχει αποδώσει. Υπάρχει καταναλωτικό κοινό για το ελαιόλαδο.
που μπορεί και συνεχίζει να αγοράζει αυτές τις τιμές. Και λόγω έλλειψης του ελαιολάδου, αυτή τη στιγμή είναι στα 8-8,5 ευρώ η τιμή παραγωγού. Και με τη νέα παραγωγή αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε επιπλέον αυξήσεις. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Ακούστε λιγάκι. Για όλα, ρε, να λέτε την αλήθεια, ρε. Να λέτε την αλήθεια, ρε, στον κόσμο. Γιατί βγαίνετε και λέτε τη Δευτέρα φταίει η κλιματική αλλαγή. Την Τρίτη φταίνουν οι εξαγωγές. Την Τετάρτη φταίνουν οι εισαγωγές. Και κανένας ποτέ δεν λέει αυτό το οποίο πρέπει να πούνε. Ότι φταίνε και τα παράνομα, μην πω κατά κύριο λόγο, τα παράνομα καρτέλ. Στα οποία έχει επιτρέψει την ύπαρξή τους το καρτέλ που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Το καρτέλ Μητσοτάκη. Το καρτέλ της Νέας Δημοκρατίας. Να λέτε όλη την αλήθεια. Ναι, είναι μια δύσκολη χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελαιόδεντρα. Αφήστε τις κλιματικές αλλαγές. Αφήστε πια αυτή την καραμέλα, αυτή την πιπίλα. Για όλη αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχετε κάνει βάσει της κλιματικής αλλαγής ήδη από τώρα φοβικούς τους Έλληνες. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα, που βάφτισαν πριν καν τον δουν, το νέο κύμα κακοκαιρίας, αυτό το πώς το λένε, Ηλίας, το βάφτισαν καταστρεπτικό, πολύ απλά γιατί έχουν καεί με το χυλό και φυσάνε το γιαούρτι. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας. Αλλά δεν μπορεί πριν να το δεις να έχεις κλείσει τα σχολεία, να έχεις κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, επειδή είστε ανίκανοι να προστατέψετε τον κόσμο, θα φτάσετε σε σημείο να μας κλείνετε μέσα στα σπίτια μας με το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής. Θα βρέξει. Γιώργο, δεν θα πας πουθενά. Μέσα το κεφάλι. Εντάξει όμως. Τρομοκρατούν τον κόσμο. Κυβερνούν με τη δαμόκλειο σπάθη της τρομοκρατίας πάνω από το κεφάλι του Έλληνα. Θέλουν τον Έλληνα προσκυνημένο. Θέλουν τον Έλληνα φοβισμένο και για όλα είτε θα φταίει ένας κορονοϊός, είτε θα φταίει μια κλιματική αλλαγή, είτε θα φταίει, ξέρω εγώ, η ανεμβολίαστη, κατά κύριο λόγο φταίνε και οι ανεμβολίαστοι, ή θα φταίνε οι πατριώτες, οι φασίστες, οι γραφικοί, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι. Α, και τώρα που είπα ψεκασμένοι. Τώρα που είπα ψεκασμένοι και σήμερα θέλω λίγο να είστε πολύ προσεκτικοί σε όλη την εκπομπή, αλλά κυρίαρχα μετά τις 9. Γιατί θα έχω ένα ψεκασμένο επιστήμονα μαζί μου, ο οποίος ψεκασμένα βέβαια ανέλησε τις στατιστικές. Τις στατιστικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την θνησιμότητα γενικότερα τα τελευταία χρόνια και το πότε υπήρξε κορύφωση, έτσι έφυγε πάνω από την οθόνη, πάνω από την οθόνη έφυγε, η κορύφωση, έκανα και κουκουράκι, με το που έπιασα κορονοϊό, έκανα κουκουράκι... Πήγε η παγόνη στο μυαλό μου. Μπήκε η παγόνη μέσα μου, ρε παιδί μου, καταλάβατε. Ο Δημήτρης Σογάκης θα μας αναλύσει ό,τι έχει εντοπίσει ως στοιχείο για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα και το πότε αυτή έκανε πικάρισμα, αναλύοντας δεδομένα της Ελστάτ. Και μαντέψτε πότε έκανε πικάρισμα. Μαντέψτε. Έγινε το πικάρισμα τότε που ήτανε στα πάνω της και η υποχρεωτικότητα των σχεβασμάτων. Μαντέψτε. Σε λίγο θα τα ακούσετε. Όπως και σε λίγο, μετά το διάλειμμα ακριβώς που θα πάω αμέσως τώρα, θα ακούσετε μια σούπερ βόμβα, διότι πλέον υπάρχουν email τα οποία αποδεικνύουν ότι ο λευκός οίκος του Biden και ο Φάουτσι γνώριζε ότι τα εμβόλια, ότι τα σκευάσματα αυτά θα είχαν ολέθριες συνέπειες για εκατομμύρια Αμερικανών και εργάστηκαν ενεργά προκειμένου να συγκαλύψουν τις πληροφορίες. Υπάρχουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία κατ' εμέ αποτελούν ατράνταχτες αποδείξεις, μηνύματα ηλεκτρονικά, email ηλεκτρονικά, τα οποία ήταν μπρος και πίσω από το CDC, και επί της ουσίας ο δικηγόρος ο Έντουαρντ Μπέρκοβιτς, αν το λέω σωστά, έχει ζητήσει να δοθούν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Κυρίαρχα, email τα οποία περιλαμβάνουν τον όρο μυοκαρδίτιδα. Όλα αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που το σύστημα δικαιοσύνης είναι πραγματικά, θέλω να πιστεύω, ανεπηρέαστο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πάω τώρα, θα υποδεχτώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καλό συνάδελφο τον Γιάννη τον Κουντούρη, από το Greek News on Demand,
και θα συνομιλήσουμε επ' αυτού. Και να πω κάτι, το οποίο πληροφορούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την παράσταση, με πρωταγωνίστρια την τρασέξουαλ, η Εύα που ήταν αγόρι, που έγινε μια αναστάτωση. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετα, θα το πω αυτό. Καλοπροαίρετα θα το πω αυτό. Γιατί τοποθετηθήκαμε από την πρώτη στιγμή όταν μας ενημέρωσαν γονείς ανάστατοι ότι τα παιδιά πιθανόν να πάνε να δουν μια παράσταση η οποία παιδιά της τρίτης λυκείου από το γυμνάσιο των Βασιλικών, αυτή η πληροφορία μας είχε έρθει, ότι θα πάνε να δουν μια παράσταση η οποία πρωταγωνίστρια είναι μια τρανσέξουαλ και περιγράφει το βίο της. Μαθαίνω ότι την επόμενη μέρα που το σχολίασα στην εκπομπή εδώ πέρα και αναρωτιόμουν αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο και για ποιο λόγο δεν γράφουν στην υπεύθυνη δήλωση που έστειλαν στους γονείς για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, για να δώσουν άδεια στα παιδιά να παρακολουθήσουν ή όχι μία θεατρική διδακτική επίσκεψη στο θέατρο, δεν αναγράφονταν η παράσταση. Ποια παράσταση θα πάνε να δούνε. Εκείνη την ημέρα στο θέατρο του συγκεκριμένου, στο βάση προγράμματος, υπάρχει αυτή η παράσταση που σας περιέγραψα. Την επόμενη μέρα λοιπόν ήρθε αναφορά στο σχολείο ότι η παράσταση την οποία θα παρακολουθήσουν τα παιδιά δεν είναι αυτή, είναι μία άλλη η οποία έχει να κάνει με την έμφυλη βία. Τέλος πάντων, support χαρά, κάπως έτσι λέγεται η παράσταση, και ότι δεν έχει να κάνει με αυτή την παράσταση. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να πω ότι η αγωνία των γονιών ήταν αυτή η οποία προκάλεσε την αναστάτωση. Μεταδώσαμε την πληροφορία τη συγκεκριμένη και ότι δεν άλλαξε η παράσταση κατόπιν εορτής. Σε ό,τι έχει να κάνει με μένα προσωπικά που μετέδωσα την πληροφορία, εάν ισχύει αυτό ότι από την αρχή ήταν να πάνε να δουν την παράσταση support χαρά και όχι την παράσταση με την τρασέξουαλ, εγώ οφείλω να απολογηθώ και το κάνω. Βάζω ένα αστεράκι μόνο στην περίπτωση που άλλαξε λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα η παράσταση την οποία θα παρακολουθήσουν τα παιδιά. Και το λέω γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε, στο θέατρο το συγκεκριμένο, στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει πουθενά η παράσταση support χαρά ότι παίζει συγκεκριμένες ώρες. Το βάζω σαν προβληματισμό. Αλλά αν εγώ παρασύρθηκα από την αγωνία των γονιών, απολογούμε. Με το αστεράκι το οποίο έβαλα. Για να τα λέμε όλα. Πάω διάλειμμα, επιστρέφω με τον Γιάννη τον Κουντούρη για αυτή τη σούπερ βόμβα που σας είπα, για το email που αποδεικνύει ότι ο Λευκός Οίκος, ο Άντωνι Φάουτσι γνώριζαν για τις συνέπειες των σκευασμάτων. Σε ό,τι έχει να κάνει με μυοκαρδίτιδα και όχι μόνο. Πάμε, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6907-483-484, 6907-483-484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για να μην χάνω χρόνο, γιατί έχω 12 λεπτά στην διάθεσή μου. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε βόμβες σήμερα στην εκπομπή και ελάτε μαζευτείτε και κοινοποιήστε λίγο εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα που και σήμερα, ξεκίνημα εβδομάδας, καλή εβδομάδα να πω κιόλας, γιατί ξεκινήσαμε με την Κασελακιάδα. Εντάξει τώρα, φεδρά πράγματα. Και να ξέρετε, θα το αναλύσουμε λίγο το φαινόμενο, αλλά όχι έτσι όπως το αναλύουν οι δημοσιογραφίσκοι στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής, και θα σας το λέω από τώρα, έχω τον αναλυτή, πολιτικό αναλυτή και ιστορικό αναλυτή και συγγραφέα Γιώργο Ρωμανό, με τον οποίο είχαμε άλλο θέμα προγραμματίσει για σήμερα, και χθες το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο 11.30 και μου λέει: Στέφανε, πρέπει να μιλήσω για τον Κασελάκη και να πω τα πράγματα με το όνομά του. Λέω: Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με τη Λιβύη, το έγκλημα της Λιβύης, την αποστολή αυτοκτονίας. Έγκλημα έγινε στη Λιβύη. Τους έστειλα με το ζόρι στο θάνατο, να το ξέρετε αυτό. Οπότε το βάλαμε λίγο πίσω αυτό. Και θα έχουμε ανάλυση έτσι πως πρέπει να γίνει για αυτή την ιστορία. Γιατί υπάρχει ευθύνη, η οποία στην προκειμένη περίπτωση βαραίνει τους αριστερούς ψηφοφόρους. Οι οποίοι και αυτοί πιάστηκαν στον ύπνο και παρέδωσαν τα κλειδιά, σας τα εξήγησα πριν, για να μην χάνω χρόνο.
Γιάννης Κουντούρης, Greek News on Demand, από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γιατί πραγματικά αυτό που διαβάζω στο site σου, φίλε Γιάννη, είναι μία ακόμα βόμβα από αυτές που έχει συνηθίσει το κοινό να διαβάζουν στο site σου, σχετικά με το γεγονός ότι ο λευκός οίκος του Biden μαζί με τον Dr. Fauci ήξεραν τι θα προκαλέσουν τα σκευάσματα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης? Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλους. Ναι. Καλημέρα. Για πες μας λίγο για αυτή την είδηση βόμβα. Ναι, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε πρώτα με μια εμπιστευτική έκθεση της Pfizer από το Δίκολας 21. Ναι, από το Δίκολας 21 που αποκάλυψε, που μόλις βρήκε το φως της δημοσιότητας και που αποκάλυψε ότι τα εμβόλια mRNA θα σκότωναν δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για μια έκθεση της Pfizer που διέρευσε από το Δίκολας 21 και που αποκαλύπτει ότι ο γίγαντας των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρών περίμενε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πέθαναν πιθανότατα ως αποτέλεσμα του θανατηφόρου εμβόλιου mRNA τους κτλ. Και τα εμβόλια mRNA, όπως γνωρίζουμε όλοι εμείς πάρα πολύ καλά, προκάλεσαν ήδη χιλιάδες θανάτους και δεκάδες χιλιάδες αναφερόμενες αναπηθήμητες ενέργειες μόλις μέσα στις λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία τους στα μέσα Δεκεμβρίου του 2020. Υπήρχαν επίσης δεκάδες αναφερόμενες περιπτώσεις αυθόρμητων των αμβλώσεων και περισσότερες από 2.000 αναφορές για καρδιακές διαταραχές εντός των ημερών από την κυκλοφορία του εμβολίου, όλων των εμβολίων mRNA στο κοινό. Η Pfizer όμως έλαβε όλες αυτές τις αναφορές μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 και η ίδια εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα εμβόλια τους ευθύνονται για την ξαφνική αύξηση των θανάτων και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η Pfizer είχε την ευθύνη, φίλες και φίλοι, εκείνη τη στιγμή, βάσει του νόμου, το νόμο δηλαδή που διέπουν τέτοιου είδους διαδικασίες, να αποσύρει αμέσως τη δικιά τους θανατηφόρα ένεση από την κυκλοφορία και να προειδοποιήσει το κοινό γι' αυτό, κάτι που δεν έκανε. Και πάμε εγώ τώρα... Να πω σε αυτό, μιας και θα πάμε σε άλλο θέμα, να πω σε αυτό ότι αυτή η έκθεση της Pfizer, η οποία διέρευσε, αυτή είναι η πληροφορία που μας μεταφέρεις, είναι μια 38-σέλιδη έκθεση, η οποία έχει ουσιαστικά υπολογίζει την ανάλυση. Τώρα έχει, είναι στα αγγλικά τώρα το συγκεκριμένο. Είναι 38 σελίδες αυτή η έκθεση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτό βλέπω μπροστά μου. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό όμως ακούσαμε για πρώτη φορά για αυτή τη μελέτη πέρσι, αλλά τώρα έχει ξαναβρει το φως της δημοσιότητας, διότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξή της και όχι μόνο. Μάλιστα. Αλλά πάμε τώρα σε αυτή την υπερβόμπα που ανέφερες εσύ. Στέφανε, που δημοσιεύσαμε στο site μας σήμερα, GreekNewsOnDemand.com. Με λίγα λόγια, και όπως επισημαίνω στο τέλος, το Ισραήλ το Φεβρουάριο του 2021 ενημέρωσε τον λευκό οίκο του Biden σχετικά με όλες τις αναπηθήμητες ενέργειες του εμβολίου για το COVID, ότι προκλήθηκε καρδιακή βλάβη λόγω των εμβολίων κτλ. Ενημερώθηκαν ξανά ο Biden και το επιτελείο του τον Απρίλιο του 2021 ότι υπήρχε καρδιακή βλάβη και θρόμβη αίματος. Το Μάιο του 2021, τέσσερις μήνες αφού του έμαθαν για πρώτη φορά για τις τεράστιες ποσότητες μυοκαρδίτιδος και θρόμβων αίματος, συγκεντρώθηκα κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου για να δημιουργήσουν μια ανταπόκριση στα μέσα ενημέρωσης που βιώσουμε όλοι εμείς στα social media, στο Facebook, στο Twitter κτλ. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Για να πείσουν τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εμβολιάζονται με αυτό το δηλητηριώδες εμβόλιο σε εισαγωγικά για τον COVID. Ήξεραν ότι έλεγαν ψέματα στον κόσμο, ήξεραν ότι αυτά τα δίδυνα εμβόλια έβλαπαν τους ανθρώπους με θρόμβους αίματος, προβλήματα αιματοπεταλίων και καρδιακές βλάβες κτλ. Αλλά δεν προειδοποίησαν όμως τον κόσμο για όλα αυτά. Άρα ευθύνονται, δηλαδή για ανθρωποκτονία. Πες μου λίγο, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα
δικαιοσύνης πληροφορούμε ότι υπάρχει στις ΗΠΑ για αυτό το θέμα ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν είναι ένας, απλά ένας από αυτούς, ο Έντουαρντ Μπέρκοβιτς, αν το λέω. Έχει υποβάλει αίτημα να δοθούν στη δημοσιότητα αυτά τα email. Ναι, αυτός υπέβαλε αιτήματα βάσει του νόμου περί της ελευθερίας της πληροφορήσεως προς τα κέντρα ελέγχου και προλήψεως νοσημάτων πρόσφατα, περί τα τέλη Αυγούστου. Ζήτησε επίσης μηνύματα email προς και από την, πώς την λένε, Dr. Rochelle Walensky, δηλαδή την τότε επικεφαλής του CDC. Η οποία δηλαδή επικοινωνούσε με τους συναδέλφους τους μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2021 και του Μάου του ίδιου έτους, σχετικά δηλαδή με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, παρανέργειες, ενέργειες που προκαλούσαν αυτό το εμβόλιο, όπως η μυοκαρδίτιδα. Και αυτό το πράγμα το έθαψε ο λευκός οίκος του Τζο Μπάιντεν, διότι αρχικά ο εισαγγελέας Μπέρκοβιτς έλαβε παραπάνω από 600 σελίδες, αλλά κάποιος θα μπορούσε, δηλαδή, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών υπέστη όλος περιέργως, δηλαδή αλλαγή. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των εγγράφων τα είχαν απαλείψει από επιβαρυντικά για την κυβέρνηση Μπάιντεν στοιχεία. Κάποια στοιχεία ενέπλεκαν τη διοίκηση Biden στην συγκάλυψη αυτού του θέματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Να πω, όντως είναι σημαντικά αυτά τα οποία ακούγονται και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δυστυχώς οτιδήποτε είχε να κάνει σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να είχε ένα από τα σκευάσματα αυτά τα οποία υποχρεωτικά επέβαλαν στον κόσμο, υπήρχε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης, τεράστια προσπάθεια. Ακόμη και από παιδίατρους, παιδιατρικές εταιρείες, οι οποίες έβγαιναν και τόνισαν να μην τονίζεται στους γονείς παρενέργειες, αλλά να τονίζεται τα ωφέλη στα παιδιά. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με γιατρό, καλέ μου φίλε Γιάννη Κουντούρη. Και ως επειδή είπα γιατρός, γιατρός είναι και η Εύη Κιαγιά, η οποία κάνει κάθε βράδυ εδώ πέρα στον Focus FM 9 με 10 μια εξαιρετική εκπομπή. Γιατί από τη βαντρική μας ζώνη, φίλε Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι έχει άρωμα γυναίκας. Από τις 6 ώρα το απόγευμα που αναλαμβάνει η Μαρία Γαλανάκη, μετά συνέχεια 8 με 9 η Δήμητρα Τρεμπελή και 9 με 10 η Εύη Κιαγιά. Μου στέλνει η Εύη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, το νούμερο το οποίο προκύπτει από το VAERS. Το VAERS είναι ουσιαστικά παρακολουθεί τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Γι' αυτό και καταγράφει και παρενέργειες και θανάτους. Παρακολουθούσα και εγώ μέχρι. Έχει αρκετούς μήνες που σταμάτησα να παρακολουθώ τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται ενδεχομένως χρονικά με την πράξη τη συγκεκριμένη, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 35.618.602 περιπτώσεις. Είναι τρομερός ο αριθμός. Αλλά δεν είναι μόνο το virus, υπάρχουν και άλλα, τουλάχιστον 10 άλλα τέτοια συστήματα. Το virus είναι για την Αμερική. Το virus είναι για την Αμερική, σωστά. Ναι, αλλά στην Αμερική, σύμφωνα με καταγγέλλοντες που δουλεύουν στον τομέα της υγείας, που έχουν επικοινωνήσει με κορυφαίους δικηγόρους εκεί έξω για αυτό το θέμα, όπως ο κύριος, όπως τον λένε, ο Thomas Rands, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει στα δικαστήρια εδώ για αυτό το θέμα. Προσέξτε, υπάρχουν τουλάχιστον 10 άλλα τέτοια συστήματα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, τα οποία είναι και μόνο, αυτά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το VAERS αναφέρει μόνο ένα μικρό ποσοστό όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών και θανάτων από τα εμβόλια. Γιάννη, όλων των εμβολίων. Αντιληπτών, επειδή έχω μόνο 2 λεπτά, θέλω σε παρακαλώ πολύ να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο και εσύ έχεις αναδείξει μέσα από το site και την προσπάθεια την οποία κάνεις. 6 εκατομμύρια ευρώ σε ΜΚΟ για ασυνόδευτα ανήλικα με έγκριση Μητσοτάκη. Ναι, έχουμε και το σχετικό έγγραφο που έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και ούτε καθεξής. Λέει, το διαβάζω, λέει αυτό το έγγραφο. Τέλος, όσον αφορά την ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων, από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι είναι εντεταγμένη στο προεδρικό, στο ΠΔΕ με φορέα χρηματοδότηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει επιχορηγηθεί συνολικά το ποσό των 6
δισεκατομμυρίων, 142 εκατομμυρίων, 954.049 ευρώ. Ναι. Για να μην πούμε... Τον 6 εκατομμυρίων, συγγνώμη, όχι 6 δισεκατομμυρίων, 6 εκατομμυρίων. Ναι. 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 Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στις ΜΚΟ επί Μητσοτάκη. Εδώ και 4 χρόνια περίπου για τα δίθεν ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία έχουν την τάση να εξαφανίζονται εντός και εκτός Ελλάδος, όλος περιέργος. Ναι. Και μην ξεχνάμε πως αυτό το θέμα συνδέεται με τον ίδιο τον Λιγνάδη. Αλλά πού είναι αυτός ο άνθρωπος σήμερα? Έξω. Μήπως είναι στη φυλακή ή έξω? Έξω. Ναι, για να μην πούμε και για την ΜΚΟ, The Home Project, της ξαδέλφης με τα ασυνόδευτα. Mm-hmm. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Ο Λιγνάδης και τα εκατομμύρια χορηγίες από το IKEA. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και ο Στέφανε μας. Και όλους τους φίλους μας ακροατές. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια. Γεια σας. Focus 103,6. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί η ώρα είναι 9 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Γάκη για να πιάσουμε να τα κάνουμε λίγο πιο ιατρικά αυτά τα οποία ακούγατε. Ως ρεπορτάζ, έτσι. Ως ρεπορτάζ να μεταδώσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτά τα οποία μεταδίδονται ως ρεπορτάζ από άλλους συναδέλφους. Εμείς όμως τα μεταδίδουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Τέσσερα Τιμποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.